Γέροντα, την ευχή σας. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, αλλά σαν γυναίκες που είμαστε δύσκολες, λέτε, υπακοή στο γέροντα, υπακοή στον άντρα, υπακοή στα παιδιά. Είμαστε κι εμείς λίγο, δηλαδή δεν έχει σωτηρία. Δεν κάνετε πουθενά υπακοή. Αν αρχίσουμε να κάνουμε από το Θεό, θα δεχθούμε τις εντολές του Θεού και θα φτάσουμε και στο ποθούμενο. Αυτό είναι το ζήτημα. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένα πνευματικό μου παιδί. Εγώ είμαι από τις Σέρδες, η πατρίδα μου. Βέβαια, Γιορίδης είμαι, εμείς χάσαμε την ιδιότητα, αλλά απλώς εκεί στην περιοχή της Σαρών έχω ένα γυναικείο μοναστήρι, ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου, στο Κρητοχώρι, που μονάζουν αρκετές αδερφές. Και πηγαίνω κατά καιρούς και εκεί ως πνευματικός και ως κτήτορας αυτής της μονής. Τέλος πάντων, έρχονται και πολλά πνευματικά μου παιδιά από εκεί από την περιοχή. Ήρθε μια μέρα ένας μαθηματικός καθηγητής, πνευματικών παιδί χρόνια, μου λέει, δεν πάμε καλά με τη γυναίκα, γέροντα. Και οι δυο ήταν πνευματικά μου παιδιά. Λέω, γιατί? Να, λέει, ισχυρογνώμουν εκείνη, ισχυρογνώμουν εγώ. Λέω, σου ζητάει καμιά φορά συγγνώμη η γυναίκα σου? Πάρα πολλές φορές, μου λέει. Εσύ τη ζήτησες καμιά φορά συγγνώμη? Όχι και συγγνώμη, λέει, γέροντα, να ζητήσω. Γιατί, του λέω, ανάθετος εσύ τι είσαι? Δεν είναι? Λέει, θα με πάρει τον αέρα. Λέω, ειρήνευε, είσαι λάθος, του λέω. Τελικά, είπαμε μερικά πράγματα μετά από κανένα μήνα που ήρθε. Και μου ξαναείπαμε, μου λέει, είμαστε μια χαρά. Γιατί, του λέει, γιατί έμαθε, λέει, να ζητώ κι εγώ συγγνώμη. Λέω, η ταπείνωση φέρνει, γεφυρώνει τα χάσματα. Έτσι λοιπόν, Κατερίνα,